Let's go. Γεια σας, σήμερα είπα να κάνω ένα vlog. Είπα θα το ξεκινούσα πρωί αλλά κάτι μου έτυχε και δεν μπορούσε και το ξεκινάω τώρα. Θα πάω να βρω κάτι φίλες μου, θα πάμε να δούμε το Comedy for the Masses που κάνουν ο Μαλιάτσης, ο Μάικιος και ο Τζέρεμι live comedy. Και τώρα φεύγω από το σπίτι. Πώς γίνεται να φτάνω πάντα πρώτη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι Κυριακή, είναι η αγορά ανοιχτή και έχει τον κόσμο και έχω πεθάνει από ντροπή ακόμη και για αυτό το πλάνο που κάνω τώρα. Καλέ, δύο γκομενάκια πλησιάζουνε. Έλα! Γκομενάκι νούμερο 1, η Βάσο. Γκομενάκι νούμερο 2. Γκομενάκι νούμερο 2, η Φιλιό. Γεια σας. Σας περίμενα εν αγωνίες. Τι ωραία μαλλί, δείτε το μαλλί. Δείτε το μαλλί. Περιττό να πω ότι τα κορίτσια από εδώ έχουν σχολιάσει όλα τα κομμενάκια που έχουν περάσει από μπροστά μας. Έλα να κάνουμε ένα outfit of the day, πες μας τι φοράς. Βρακί της ανάποδα να μην τη ματιάξω. Εκτός από αυτό όμως. Αυτό θα κοπούν παιδιά. Έλα. Το ξέρεις ότι η φωνή σου μοιάζει με της Μαρίλιας. Άμα το ακούς Μαρίλια το βίντεο πες μας την απόψη σου. Χιάνι Μαρίλια. Δεν ξέρεις τη δεν ξανασχολούνται τα κορίτσια, μην τις παρεξηγείτε. Έλα γκομενάκι νούμερο 3, πες το πλάνο ή Αθηνά. Αυτά παιδιά είναι πράγματα της κολάσεως. Του σατανά και της κολάσεως, μην πάρετε ποτέ. Ποιος με είπε χαζί. Να δείτε ρε, δείτε. Αμαρτωλά. Όλα αυτά είναι 800.000 θερμίδες που κατεβαίνουν μέσα σου. Θυμάσαι αυτό το βίντεο που βλέπαμε. Θυμάμαι. Με το μικρό Χριστινάκι. Έλεγε, τρώω μια μπουκιά, κατεβαίνουν 30 θερμίδες κάτω. Έτσι, τέτοια κατάσταση. Αχ, δείτε όμως. Δικό μας είναι, το ξέρεις. Τι λες μόλις είχαμε. Ναι, από την Κομωτινή. Α, από την Κομωτινή, όχι δικό σας, επιχείρηση. Εδώ είναι τα στενά της Θεσσαλονίκης, στα απόμερα. Όχι, καθόλου. Τώρα πάμε να βρούμε την Πέμπτη. Πόσες είμαστε, ρε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Την Πέμπτη. Πάμε να βρούμε την πέμπτη κοπέλα και η έκτη κοπέλα θα έρθει λίγο αργότερα. Και γενικά πάμε να στηθούμε έξω από το μαγαζί για να μπούμε πρώτες, ρε παιδί μου, μη τυχόν μας πάρουν και τις καρέκλες που δεν έχει, καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε στα Λαδάδικα, δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Και τα στολίσανε και σας τα δείχνω γιατί είναι όμορφα. Και εδώ δεν μπορείς να περπατήσεις με τα κούνια, θα σκοτωθείς. Αυτό είναι υποσημείωση για τις μπουζουξούδες που με παρακολουθούν και τις μπαρόβιες. Δεν θα κυκλοφορήσετε εδώ με τα κούνια. Τέλος. Αυτό είναι το κριτικό. Ε, μπορεί να είναι... Όπα. Και εγκομενάκι νούμερο 4, η Ελένη. 2 μέτρα κορίτσαρο, παρακαλώ. Την πουλάω, πόσο την πουλάω, 5.000 ευρώ. Αχ, τι καλή. Κρυώνω. Για πες τι έπαθες τώρα που ερχόσουν. Λοιπόν, παιδιά, εγώ με έναν τηγονιδό που είναι ούτε 10 λεπτά από εδώ. Ωραία, τέτοια λέγε να σε βρούνε. Συνέχεια. Κοντά στην όροφο. Όροφο. Κοντά στην αντιγονιδό. Ναι. Και από τη βιασύνη μου πήρα κλειδιά, πήρα κινητό. Ναι, και δεν. Α, πήρα και ταυτότητα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, ναι, γιατί ας πούμε θα συζητήσω ταυτότητα. Ναι. Και δεν πήρα την κάρτα ανάληψης. Δηλαδή, έχω μέχρι και την κάρτα του Μασούτη μαζί μου. Ρε, θα σε χώσουμε χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, εντάξει. Θα πω στο Μαλιάτσι, έλα Μαλιάτσι, αφού μιλούσαμε τις προάλλες. Ναι, δηλαδή... κάνε κανένα κονέρο. Βάλε με τσάμπα. Μ' αρέσει που τα κορίτσια με δούλευαν ότι ήρθαμε νωρίς, ας πούμε. Πολύ αγορομάνι. Ξέρετε, άμα θέλετε να βρείτε αγόρι, θα πάτε σε live του Μαλιάτσι, του Μάικου και του Τζέρεμι. Τι κάνεις? Θέλω να εξομολογηθώ κάτι και στηρίζομαι στο χέρι της. Σήμερα αμάρτησα. Έφαγα pancakes με μέλι σε καφετέρια. Βάσο, μην κοιτάς. Και ναι, ξέρετε, το κάνω και την ιδέα, τέλος πάντων, που δεν κάνω να τρώω γλυκά, αλλά σήμερα αμάρτησα. Βασικά, αμάρτησα από χθες το βράδυ που πήγα στα γενέθλια της φίλης μου της Χριστίνας και έφαγα μια τούρτα. Και έφαγα τόσο πολύ που με πόνισε η κοιλιά μου. Και ψαράκια. 2 τούρτες θα έτρωγα, αλλά την μία δεν την κόψαμε, οπότε έφαγα μόνο την μία τούρτα. Και ψαράκια. Και ψαράκια. Και πατατάκια. Ψαράκια, ξέρω εγώ, γάβρο στα κάρβουνα. Ψαράκια, κρακεράκια. Εσύ τι έφαγες? Τι έφαγες μόρι, πες τα όλα. Έλα ρε Αθηνά. Μόνο η Ελένη είναι άνετη, άλλες είναι κομπλεξικές. Κάνω ένα σύντομο update. Η ώρα είναι 8:25. Και ακόμα ταξίδι. Όχι, δεν. Και ακόμα περιμένουμε. Δείξε την ουρά. Την ουρά. Έχει από εδώ ουρά, αλλά
Δεν ξέρω τι βλέπετε. Χαμός. Και βαριέμαι. Γκομενάκι νούμερο 5, η Δήμητρα. Κάπου εκεί έχουν φαίνει το μαλλιά της. Πώς θα περάσουμε, κορίτσια? Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Να φάμε τη σκόνη μας. Πάμε. Έλα. Εγώ με πάνε. Μα κάτι, γιατί δεν ενοχλεί άλλη τώρα? Δεν μπορώ. Πάμε. Ποιο βάζεις? Εμάς. Πάμε για τη συνάντηση. Τώρα θα δείτε το ρίγος πάνω στην Ελένη. Έλα βρε, YouTuber, με κάνω vlog. I see, Marie. Έλα Ελιζέλ, δεν είναι η Μαρία. Είμαι παγωμένη, το ξέρω. Γραφή. Ναι. Σε βλέπω. Α, ευχαριστώ. Ε, Mike, YouTuber. Χαιρετίστε. Τι κάνεις, καλά? Είναι λίγο ψηλή. Πώς πάτε, παιδιά? Καλά, πώς πάτε? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα γυρνάω σπίτι μου και φοβάμαι μη μ' ακούνε από το μπαλκόνια, γι' αυτό μιλά σιγά. Δεν έχει καθόλου ψυχή, τίποτα. Και είμαι εδώ, να μη σου λείψει τίποτα. Σε αυτό τραγουδά κάτι κουλά τραγούδια. Τώρα γυρνάω σπίτι. Και ήταν τέλεια. Όταν μπαίνω στο δωμάτιο και αντικρίζω αυτό το χάος, το μόνο που θέλω είναι να φύγω πάλι από το δωμάτιο. Σαν σωστές νοικοκυρές που είμαστε, παίρνουμε ό,τι είναι πάνω στο κρεβάτι το 1 και το βάζουμε στο κρεβάτι το 2. Και... μετά από τόσες ώρες όρθια, ρε φίλε, το χρειαζόμουν. Λοιπόν, πάρουμε το φως αυτό να το βάλουμε πάνω στα μούτρα μου. Τεραν! Θα φαίνονται όλα τώρα όμως. Anyway, να πω ότι πέρασα τέλεια. Καλό, εγώ έχω ξαναπάει στο show των παιδιών και μ' αρέσει πάντα. Αλλά τα κορίτσια που τα πήγα για πρώτη φορά για να τους δούνε, γιατί δεν τους είχαν δει, ψέματα, η Ελένη τους είχε δει, οι υπόλοιπες δεν τους είχαν δει. Τρελάθηκαν από ό,τι κατάλαβα. Εγώ έφυγα νωρίτερα γιατί έπρεπε να προλάβω το λεωφορείο. Σπαστικά πράγματα της καθημερινότητας, τέλος πάντων. Επίσης, να στείλω χαιρετίσματα και σε δύο κορίτσια που μου μιλήσανε, που βλέπουν τα βιντεάκια μου. Γεια σας, κορίτσια, και περιμένω να με κάνετε tag στη φωτογραφία που βγάλαμε σε κανένα Instagram. Σήμερα ξέρω το vlog ήταν λίγο, γιατί γύρισα μόνο από το απόγευμα και μετά, αλλά σκέφτομαι τώρα να το συνεχίσω και αύριο. Να πάρω και κάποιο πλάνο από την αυριανή μέρα και μάλλον αυτό θα κάνω. Οπότε εγώ θα σας αφήσω για να ξεβαφτώ, να ξεντηθώ, να ξαναντηθώ, να βάλω τις κρέμες και να κοιμηθώ. Έχω χαζέψει τελείως. Αλλιαλούμ, αναντάμ, παπαντάμ. Καλημέρα. Έξω λέει ότι έχει 0 βαθμούς. Εγώ έχω παγώσει. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνω δουλειά σήμερα. Πρέπει να πλύνω τα μπάνια βασικά. Πρέπει να γυρίσω βίντεο. Δεν ξέρω τι έχει το μενού για σήμερα. Νομίζω ότι έχω να κάνω editing. Δηλαδή θα πάω στο Γιώργο. Πιάσω αυτούς που φτιάχνουν τις φρυγανιές και θα τους κάνω μήνυση. Δεν είναι κατάσταση να σπάνε συνέχεια. Όσο τρυφερά και να τους φερθώ, σπάνε. Τώρα λέω να δω λίγο YouTube. Να ξυπνήσω ευχάριστα. Να ξυπνήσω τρίβοντας την πανιέρα. Και μετά θα κάνω αυτό που σας είπα. Και ποιο να δούμε, θέλουμε να δούμε vlog, θέλουμε να δούμε beauty, θέλουμε να δούμε comedy. Δεν ξέρω, μάλλον για vlog με κόβω, τώρα έχουν τρελαθεί όλοι και κάνουν vlog μας, όλοι. Αυτό είναι λίγο σπαστικό να κάνουν όλοι, γιατί δεν τα προλαβαίνω. Γιατί πέρα από τους ξένους τώρα κάνουν και Ελληνίδες vlog μας. Πού να τα προλάβεις όλα τα vlog μας, έτσι, δεν γίνεται. It's impossible. Αγαπείτε. Ό,τι τι.
Για να δω. Η Google τιμά τον μεγάλο δάσκαλο της γιόγκα. Η Γένγκιαρ. Οκ. By the way, πάντα ήθελα να μάθω γιόγκα, αλλά ποτέ δεν έμαθα. Μπορεί μετά, αργότερα στη ζωή μου. Να πως είναι το κουτί με τα subscriptions μου αυτή τη στιγμή. Και έχω πράγμα που δεν έχω δει από προηγούμενες μέρες. Χαμός γίνεται, παιδιά, χαμός. Πώς να το προλάβω, δεν ξέρω. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον επώνυμο αλκοολικό, παραλίγο να με διώξουν από το σχολείο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ έκανα κάποιες δουλειές τώρα, κάνω ένα break από τις δουλειές για να γυρίσω βίντεο, βάφομαι για να γυρίσω το βίντεο και κοιτάω τα email μου και βλέπω ότι κέρδισα σε μια διαγωνισματάρα της Benefit. Κέρδισε ένα, πρέπει να είναι κάτι σαν advent calendar, λέγεται συλλεκτικό Christmas set party poppers και είναι με διάφορα προϊόντα της Benefit μέσα, νομίζω η Μάρα το δείχνει στο κανάλι της στα vlog μας και θα κλήρωναν 3 νικητές και κέρδισα. Και τώρα τους απαντάω και τους στέλνω τα στοιχεία μου. Αχ, μιλάω, ούρλιαξα. Ούρλιαξα. Δεν είχα ποτέ τίποτα από Benefit και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη τώρα που θα δοκιμάσω διάφορα πραγματάκια. Και ναι, αυτά. Και σε λίγο θα γυρίσω βίντεο. Τελείωσα με το βιντεάκι. Ήταν ένα review για το. Δεν θα σας πω βασικά, γιατί θα ανέβει μετά το review, μετά το vlog. Οπότε δεν θα σας πω. Και τώρα θα μαγειρέψω γιατί είναι 1:20 και ήδη η κοιλιά μου βαράει τα μπούρλα. Θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο house tour. Από εδώ μπαίνουμε στο σπίτι και αντικρίζουμε αυτό το έπιπλο. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τα κεράκια που ποτέ δεν ανάβουμε δυστυχώς, αλλά είναι πολύ ωραίο. Αυτό εδώ το έπιπλο και μέσα έχω μπισκοτάκια της γιαγιάς. Τέλεια είναι, παιδιά, αλήθεια. Προχωράμε στο σαλόνι. Αυτό είναι το σαλόνι μας. Πολύ φως μπαίνει από τις μπαλκονόπορτες. Ελπίζω να μην τα λιώνει. Γενικά έχουμε αποχρώσεις του καφέ και του πράσινου. Με εκείνο το τζάκι το άκυρο το οποίο ο μπαμπάς μου το έβαψε το ροζ του Σολομού. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε την τραπεζαρία, ας πούμε, την πιο επίσημη, την οποία δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Εκεί πίσω χώνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Από εδώ βλέπετε τη σιδερόστρα και την απλόστρα και την κουζίνα. Η οποία κουζίνα τώρα είναι λίγο... Δεν είναι και στα καλύτερα της, έχω ανοιγμένο το πλυντήριο πιάτων. Οκ, σας κάνω ένα tour με τα άπλυτα τα πιάτα. Εδώ έχω ένα βασιλικό ο οποίος πεθαίνει, αργοπεθαίνει σιγά σιγά. Χειμώνιασε και όσο και να τον ποτίζω, όσο φως και να έχει, δεν παίρνει μπρος. Και ναι, λέω να φτιάξω να κάνω αυγά scrambled με λαχανικά, όπως είχα κάνει και σε ένα food vlog, γιατί είναι γρήγορο και γιατί δεν πρόκειται να κάτσω να κάνω κάτι πιο σύνθετο από αυτό. Οπότε ναι, θα σας το δείξω μάλλον όταν θα είναι έτοιμο. Κάντε α! Λοιπόν, μόλις ετοιμάστηκα, φόρεσα και το γυαλί για την ψωνάρα, και θα πάω να γυρίσω ένα outfit ακόμα για ένα lookbook που ετοιμάζω, που λογικά θα έχει ανέβει μέχρι να ανέβει το vlog. Δεν μπορώ να μιλήσω, ότι έχω πάθει. Θα πάω να βρω τον Γιώργο, ο οποίος είναι για καφέ. Θα με τραβήξει αυτός, μετά εγώ θα πάω να κάνω βιντεάκι και αυτός θα συνεχίσει να πίνει καφέ, καταλάβατε. Τέτοια κάνει και με τσετίζει. Πότε πάμε. Ορνίστα. Και η αδερφή της εκεί. Αγάπη μου. Του Γιώργου.
Κάναμε και το τελευταίο outfit για το lookbook. Τώρα θα το επεξεργαστώ μέχρι να έρθει. Θα επεξεργαστώ μάλλον και το βιντεάκι που γυρνούσα το πρωί, γιατί δεν παίζει να προλάβω άλλη μέρα να το κάνω. Παγωνιά. Και εν τω μεταξύ ακούσε σκηνικό. Ήταν με τους φίλους του που λέτε στο καφέ μέρα. Και με το που βλέπω ότι το 15 το οποίο με βόλευε το λεωφορείο μόλις είχε περάσει, λέω παιδιά θα κάτσω λίγο μαζί σας μέχρι να έρθει το επόμενο. Και συνήθως αυτά αργούνε πολύ, μπορεί και 20 λεπτό. Και μπαίνω μετά στο application να δω σε πόσο έρχεται το επόμενο, με το που κάθομαι και τους σηκώνω και όλα τους καημένους. Αχ, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Και μπαίνω και λέει σε 3 λεπτά. Και είχε και ένα άλλο που λέει σε 5 λεπτά. Και λέω έλεος. Έλα. Μόλις μπήκα. Ναι. Με πόσο φάρδος, έλατε. Καλά, να πάτε. Επίσης η γραμμή. Δεν ξέρω τι γίνεται με το κινητό του. Υποτίθεται είναι και καλό. Δεν ξέρω τι γίνεται με το κινητό του. Ψάξουμε να βρούμε την κάμερα. Πού είναι η κάμερα? Πού στον αυτόν είναι η κάμερα? Το καλώδιο είναι εδώ. Την κάμερα που την κότσα. Αχ, την κρατάω. Οκ. Ναι. Εντάξει, μωρό μου, το κατάλαβα. Άντε. Θα πάνε για προ. Με κόβω να μένω ώρες μόνη μου, στη μοναξιά μου. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε πιο προσεκτικό edit, γιατί όταν είναι εδώ μου αποσπάει την προσοχή. Αχ, δες αυτό. Αχ, δες εκείνο. Το δέντρο μας, στο φως της ημέρας. Δείτε φόντο που έχει. Ένα χάσκι που λέει I see no god up here, only Dodge. Who is Dodge? I don't know. Έτσι να γράψουμε το password του, μην το δείτε. Και ναι, το μεταξύ μίλησα και με τη Χρυσία στο τηλέφωνο, γιατί είναι μια φίλη μου. Η καημένη έχει νεύρα. Δεν μπορώ να την ακούω έτσι. Άντε, γράψτε από κάτω, Χριστινάκη, σ' αγαπάμε, μην έχεις νεύρα, όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός είναι μεγάλος, τροχός είναι και γυρίζει, θα έρθει και σε ένα τυχερή σου μέρα και τα λοιπά και τα λοιπά, you know what I mean. Και τώρα θα κλείσω την κάμερα για να περάσω τα αρχεία στον υπολογιστή, γιατί είμαι και χαζό τελείως και θα ξεκινήσω edit. Ήρθε ο Γιώργος! Γεια σας! Με βρήκε που κάνω editing και τι μου έφερε? Τι το έφερα? Τα τετάκια. Γιατί όμως, γιατί θα δούμε ταινία, γι' αυτό μου φέρει πατατάκια. Και για όλες τις καχύποπτες εκεί έξω, λέει, περιέχει πατάτες, λάδι, palm oil συγκεκριμένα και αλάτι. Είσαι σε μια τέτοια φάση, το πιο κολακευτικό πλάνο. Και ήδη ανέβασα ένα βιντεάκι βασικά, το lookbook, και τώρα αυτό είναι το δεύτερο πάνω στο οποίο δουλεύω. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μια ταινία με τον Γιώργο. Σταμάτησα το edit γιατί το κεφάλι μου καζάνει. Θα δούμε το Rat Race. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ αστεία. Ο Γιώργος έχει δει μικρά αποσπάσματα, όπως μου είπε. Εγώ την έχω δει πολλές φορές στο παρελθόν και τη θυμήθηκα πρόσφατα και είπαμε να τη δούμε. Αχ, κάποιος μαγειρεύει, μυρίζει. Μυρίζει κρεμμύδι, αλλά με την καλή την έννοια. Τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Τέλος πάντων. Και θα δούμε αυτό και θα κάτσω λίγο ακόμα και μετά θα πάω σπίτι μου. Θα σου λείψω άμα φύγω. Απίστευτο. Hello, μόλις έφτασα σπίτι. Ακούτε και το καπουτσίδι στην τηλεόραση. Δεν μ' αρέσει αυτό το σοου. Το έδω μια-δυο φορές, αλλά δεν λέει κάτι. Τώρα την άνοιξα απλά να έχω κάτι στο background. Τέλος πάντων, εδώ θα κλείσω το vlog γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Θα ξεβαφτώ και θα ανεβάσω μάλλον βίντεο και μετά θα ξαπλώσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Τελικά βγήκε μεγάλο που ένωσε τις δύο μέρες. Και περιμένω τα σχόλιά σας για ό,τι θέλετε. Φιλάκια!